Θεωρούμε τη ζωή μας πολύ σημαντική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε, προσπαθούμε να πάρουμε όλες τις σωστές αποφάσεις και η αλήθεια είναι ότι τίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο με επίκεντρο τον εαυτό μας. Αλλά ποια είναι η συνολική εικόνα του κόσμου και ποια πραγματικά είναι η θέση του ανθρώπου μες στο σύμπαν? Κατά την αρχαιότητα, πριν από την ανάπτυξη των θετικών επιστημών, ήταν εύκολο για τους ανθρώπους να δουν τη Γη ως το κέντρο του κόσμου. Ο ήλιος, τα άστρα, η σελήνη και οι πλανήτες, όλα έμοιαζαν να γυρίζουν γύρω από τη Γη. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες αντιλήψεις, κινέζικες και ινδουιστικές, η Γη ήταν επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη και στηριζόταν πάνω σε κάποιο τερατώδες ζώο ή σε κάποια γιγάντια χελώνα. Οι Βαβυλώνοι θεωρούσαν τη Γη επίπεδη και κυκλική, και πάνω από αυτήν υπήρχε ένας στερεός θόλος που περιείχε τα άστρα και συγκρατούσε το έξω χάος. Σταδιακά η θεωρία ότι η Γη ήταν σφαιρική φαίνεται να υιοθετήθηκε από ολοένα και περισσότερους μελετητές, όπως ήταν ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Βέβαια η Γη και πάλι έμενε ακλόνητη στο κέντρο του σύμπαντος. Μοναδική εξαίρεση ίσως αποτελεί ο Αρίσταρχος, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για ηλιοκεντρικό μοντέλο. Από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει δραματικά ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο. Βρισκόμαστε εδώ, σε έναν γαλάζιο πλανήτη που κατά 70% περίπου καλύπτεται από νερό. Καθώς απομακρυνόμαστε, βλέπουμε ότι η Γη έχει ένα σφαιρικό σχήμα, με διάμετρο 12.700 χιλιόμετρων. Όταν φτάνουμε πια στη σελήνη, η Γη έχει μικρύνει αρκετά. Εάν απομακρυνθούμε κι άλλο, θα δούμε ότι ο πλανήτης μας βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και είναι ένας από συνολικά 8 πλανήτες και πολλούς ακόμα νάνους πλανήτες, αστεροειδείς και κομήτες. Εδώ ίσως έρχεται το πρώτο στοιχείο που εντυπωσιάζει. Οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών είναι τεράστιες. Το διάστημα, όπως άλλωστε λέει και η λέξη, είναι κυρίως κενός χώρος. Οι συνηθισμένες εικόνες που κυκλοφορούν παρουσιάζουν μια μεγεθυμένη, μια ωραιοποιημένη εκδοχή του ηλιακού μας συστήματος. Οι αποστάσεις σχεδόν ποτέ δεν απεικονίζονται σωστά, απλούστατα επειδή εάν βλέπαμε το ηλιακό σύστημα στην πραγματική του κλίμακα, δεν θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους πλανήτες. Η προσομοίωση, εάν το φεγγάρι ήταν ένα πίξελ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβετε πόσο μεγάλες είναι οι αποστάσεις των πλανητών σε σχέση με το μέγεθός τους. Στην προσομοίωση αυτή, το φεγγάρι έχει μέγεθος μόλις ένα πίξελ και ξεκινώντας από τον ήλιο, ακόμα κι αν ταξιδεύατε με την ταχύτητα του φωτός, θα χρειαζόσασταν 8,5 λεπτά για να φτάσετε τελικά στη Γη. Μετά την τροχιά του Άρη, οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών αυξάνουν αρκετά. Για να φτάσετε στον μακρινότερο πλανήτη, τον Ποσειδώνα, θα χρειαζόσασταν κάτι περισσότερο από 4 ώρες, ταξιδεύοντας πάντα με την ταχύτητα του φωτός. Ο ήλιος είναι γιγάντιος μπροστά στη Γη, με μία διάμετρο 109 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Γης. Αλλά ακόμα κι αυτός φαίνεται πολύ μικρός μπροστά σε κάποια άλλα άστρα. Εδώ φαίνεται ο ήλιος σε σύγκριση με το Σύριο. Ύστερα είναι ο Πολυδεύκης, ο οποίος είναι μικρός σε σχέση με τον Αλντεμπαράν, που είναι μικρός σε σχέση με τον Αντάρι, που είναι μικρός σε σχέση με το μεγαλύτερο άστρο που γνωρίζουμε, που είναι ο UY Scuti, με μια διάμετρο 1708 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του ηλίου. Φεύγοντας από το ηλιακό μας σύστημα, συναντούμε το κοντινότερο ηλιακό σύστημα σε εμάς σε μια απόσταση 4 περίπου ετών φωτός και φτάνουμε στον εγκύτατο του Κεντάβρου, Πρόξιμα Σεντόρι. Απομακρυνόμενοι από τη γειτονιά του ήλιου, συναντούμε κυρίως κενό χώρο, αφού τα άστρα απέχουν κατά μέσο όρο 6,5 έτη φωτός από τα κοντινότερα άλλα άστρα. Αν απομακρυνθούμε αρκετά, αρχίζουμε και βλέπουμε το γαλαξία μας. Έναν σχηματισμό που περιέχει τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια άστρα που τα περισσότερα έχουν πλανήτες γύρω τους. Ο γαλαξίας έχει διάμετρο 100.000 έτη φωτός και πάχος 1.000 έτη φωτός. Είναι πιο πυκνό στο κέντρο του, όπου πιθανότατα υπάρχει μια πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα. Αλλά μην ανησυχείτε. Ο ήλιος μας και το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται σε μια σχετικά ήρεμη περιοχή του γαλαξία, στο βραχίωνα του Ορίωνα. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι μεγαλύτερος από τον δικό μας και αποτελεί τον μεγαλύτερο γαλαξία του τοπικού γκρουπ γαλαξιών. Αυτό το τοπικό γκρουπ αποτελείται από περίπου 40 γαλαξίες. Ταξιδεύοντας ακόμα πιο μακριά, ανακαλύπτουμε ότι αυτό το γκρουπ γαλαξιών ανήκει σε ένα σούπερ κλάστερ γαλαξιών που περιέχει 100.000 γαλαξίες και ονομάζεται Λανιακία,
που σημαίνει ατέλειωτος παράδεισος. Το σύμπαν περιέχει εκατομμύρια τέτοια super clusters που φαίνεται να σχηματίζουν ιστούς, δηλαδή πυκνώματα και αραιώματα μέσα στο σύμπαν. Τώρα πια, κάθε κουκίδα που βλέπετε είναι ένας γαλαξίας. Ταξιδεύουμε με μια ταχύτητα εκατομμυρίων ετών φωτός στο δευτερόλεπτο, πράγμα που θα ήταν φυσικά αδύνατο. Αν φανταστούμε το παρατηρήσιμο σύμπαν σαν μια σφαίρα, τότε η διάμετρος αυτής της σφαίρας είναι 93 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Λέω παρατηρήσιμο σύμπαν επειδή υπάρχουν περιοχές του σύμπαντος από τις οποίες το φως δεν έχει καταφέρει να μας φτάσει και ούτε θα μας φτάσει ποτέ, επειδή απομακρυνόμαστε από αυτές τις περιοχές με μια ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Επομένως, δεν έχουμε κανένα τρόπο να επικοινωνήσουμε ή να αλληλεπιδράσουμε με αντικείμενα έξω από το παρατηρήσιμο σύμπαν. Όταν λοιπόν κοιτάμε τον ουρανό, και ειδικότερα τα πιο μακρινά αντικείμενα, στην ουσία βλέπουμε το μακρινό παρελθόν, διότι το φως ξεκίνησε από αυτά τα αντικείμενα πριν από χιλιάδες, εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια. Ας δούμε λοιπόν όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε σήμερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκοπός του βίντεο φυσικά δεν ήταν να σας ρίξει την ψυχολογία και να σας πει πόσο πυροστά μικρός και ασήμαντος είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι το όν αυτό που με τη δύναμη του νου του έχει καταφέρει να συλλάβει όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Είμαστε το μόνο είδος από τα εκατομμύρια είδη που έχουν υπάρξει πάνω στη γη, το οποίο έχει καταφέρει να καταλάβει τον τρόπο που λειτουργεί το σύμπαν σε τέτοιο βαθμό. Και διαρκώς εξελισσόμαστε και διαρκώς πλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Εδώ τελείωσε το ταξίδι μας στα γιγάντια μεγέθη του σύμπαντος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και subscribe και φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μας ταξίδι. Γεια χαρά!